τράπεζα από τις τράπεζες, όπου τα έχετε τέλος πάντων. Καταρχάς δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο. Ούτε να πέσει η κυβέρνηση. Καλά, ούτε, εντάξει, άλλο αυτό. Ούτε, αν να, λέμε. Ούτε να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, δεν θα μπω σε αυτήν την συζήτηση. Το τι επιλέγει κανείς να κάνει σε προσωπικό επίπεδο, ενδεχομένως πρέπει να το κρατάει για τον εαυτό του και να μην το δημοσιοποιεί. Με συγχωρείτε, είναι πολιτική γραμμή. Αυτό που είδαμε είναι πολιτική γραμμή. Αυτό με τον κύριο Γεωργιάδη λέμε. Το δεν το είδα εγώ ίδιος. Οπότε δεν έχω πλήρη εικόνα του τι έχει πει ο κύριος Γεωργιάδης. Το πληροφορήθηκα από άλλα δημοσιεύματα. Ο κύριος Γεωργιάδης είπε δύο κλικ παραπάνω αυτό που είπε ο Σαμαράς. Στους βουλευτές. Ότι θα πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να δώσει κάποιες περισσότερες εξηγήσεις για το πώς αντιλαμβάνεται την σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος σε περίπτωση που θελήσει να εφαρμόσει αυτά τα οποία λέει. Και το λέω αυτό διότι το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα εξακολουθεί να είναι άμεσα εξαρτημένο από χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, είναι κάτι δεδομένο. Εντάξει, θα πρέπει. Εντάξει, εγώ λοιπόν θα σταματήσω εκεί. Εξακολουθούν να υπάρχουν πολύ έντονες ελλείψεις σε αυτά τα οποία λέει ο ΣΥΡΙΖΑ για το πώς θα λειτουργήσει το τραπεζικό σύστημα σε περίπτωση που ο ΣΥΡΙΖΑ επιλέξει να κάνει πράξη αυτά τα οποία λέει. Σας καλύπτει η απάντησή μου. Προσπαθούμε να καταλάβουμε αν είναι πολιτική της κυβέρνησης να πολλώσει έτσι τα πράγματα όποτε και αν και όποτε πάμε προς εκλογές, βάζοντας μέσα και το τραπεζικό τομέα που είναι ένας πολύ ευαίσθητος, όπως ξέρετε, τομέας. Και πολλοί τραπεζικοί κύκλοι λένε ότι παίζουμε με τη φωτιά όταν συζητάμε τέτοια θέματα. Εγώ θα περιορίσω τα σχόλιά μου σε αυτό το οποίο σας είπα. Αυτό όμως το οποίο σας είπα έχει τη σημασία του. Ναι. Διότι το τραπεζικό σύστημα προφανώς και είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις γενικότερες εξελίξεις. Γνωρίζετε ότι οι τράπεζες εξακολουθούν να είναι επί της ουσίας κάτω από κρατικό έλεγχο και κατά συνέπεια ο τρόπος με τον οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ θα χειριστεί το τραπεζικό σύστημα οπωσδήποτε θα έχει επιπτώσεις στη λειτουργία του. Το τονίζω πάλι, σε περίπτωση που ο ΣΥΡΙΖΑ επιλέξει να κάνει πράξη αυτά τα οποία λέει. Διότι εδώ πέρα δύο πράγματα μπορούν να συμβούν. Ή αν κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει πράξη αυτά τα οποία λέει, οπότε ναι, θα υπάρχουν επιπτώσεις στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το τραπεζικό σύστημα, ναι. Ή δεν θα κάνει πράξη αυτά τα οποία λέει, οπότε θα έχει εξαπατήσει τους Έλληνες πολίτες, κάνοντας για άλλη μια φορά μια εντυπωσιακή στροφή. Αλλά επειδή δεν εκτιμώ ότι θα έχουμε εκλογές σύντομα και επειδή εκτιμώ ότι η κυβέρνηση θα μπορέσει να ξεπεράσει και τον σκόπελο της προεδρικής εκλογής, νομίζω ότι όλη αυτή η προεκλογική συζήτηση είναι ελαφρώς ανούσια και είναι ανούσια διότι από μόνη της δημιουργεί ένα κλίμα αστάθειας και αβεβαιότητας σε μια οικονομία η οποία πασχίζει να ανακάμψει. Άρα εγώ θα προσπαθήσω να μείνω μακριά από αυτού του είδους την προεκλογική συζήτηση και να εστιάσω την ουσία του δικού μου πολιτικού λόγου στο τι πρέπει να κάνουμε ως κυβέρνηση. Όχι το τι θα γίνει ενδεχομένως μετά από μια εκλογή που εκτιμώ ότι δεν θα γίνει. Η συζήτηση για την προεδρική εκλογή είναι τρεις στολάδες στο οξύδι. Βάζεις κάτω τον κατάλογο και λες. Μαζεύονται 180 ή δεν μαζεύονται. Εσείς λέτε μαζεύονται. Εγώ λέω βεβαίως ότι οι προϋποθέσεις μαζεύονται. Υπό προϋποθέσεις. Ναι, και οι προϋποθέσεις είναι προφανώς το γενικότερο πολιτικό κλίμα της εκείνης της εποχής. Και όταν μιλάμε για τον χρόνο για τον οποίο θα γίνει η προεδρική εκλογή, να αποσαφηνίσω ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα η προεδρική εκλογή να επισπευθεί. Δεν υπάρχει. Εκλογή, κατά την άποψή μου, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα και δεν πρέπει να υπάρχει κανένα ζήτημα. Άρα δεν έχουμε διαφωνία και με την τώρα. Η προεδρική εκλογή πρέπει να γίνει, να δρομολογηθεί τον Ιανουάριο του 2015, όπως ορίζει το Σύνταγμα. Αντίθετη άποψη λέει ότι δεν μπορεί να σερνόμαστε σε μια ατύπως προεκλογική περίοδο. Καταρχάς, το αν είμαστε σε άτυπη προεκλογική περίοδο δεν είναι ευθύνη της κυβέρνησης. Είναι ευθύνη της αντιπολίτευσης. Η αντιπολίτευση είναι αυτή η οποία συνδέει την προεδρική εκλογή με εθνικές εκλογές. Εντάξει, ανεξάρτητα από το εγώ λοιπόν ευθύνη, δεν έχω καμία. Αν υπάρχει προεκλογική περίοδο είναι θέμα. Όχι, μα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Εγώ λοιπόν δεν έχω καμία διάθεση να κάνω το χατήρι του κ. Τσίπρα και να αλλάξω την ατζέντα από μια ατζέντα υλοποίησης ενός μεταρρυθμιστικού έργου σε μια προεκλογική ατζέντα. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω το χατήρι. Ωραία, τώρα κερδίσαμε χθες τίποτα από τη συνάντηση.
Μέρκελ Σαμαρά. Δεν ήμουν. Λέω εγώ. Μα υπουργό είστε, πρωτοκλασσά του. Τι καταλαβαίνετε εσείς. Δεν ήμουν εκεί, αλλά νομίζω ότι με απόλυτη σαφήνεια ο πρωθυπουργό έθεσε το περίγραμμα των επόμενων ενεργειών τη ελληνική κυβέρνηση. Το θέμα είναι να πήραμε κάτι. Γιατί θα μπορούσε να το θέσει και με ένα άλλο. Δεν είναι, εδώ πέρα δεν είναι. Κοιτάξτε, εδώ πέρα δεν είναι ανατολικό παζάρι. Τι πάει να πει πήραμε κάτι. Υπάρχουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Υπάρχει ένας έλεγχος, ο τελευταίος έλεγχος στα πλαίσια του προγράμματος το οποίο υλοποιούμε αυτή τη στιγμή, ο οποίος θα ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα. Θα τεθούν κάποια ζητήματα στο τραπέζι από πλευράς της Ελλάδος. Mm-hmm. Θα αξιολογηθεί η πολύ σημαντική πρόοδος η οποία έχει επιτευχθεί και στο δημοσιονομικό μέτωπο, αλλά και στο μέτωπο. Με προσδοκίες αυτή τη συνάντηση. Και στο μέτωπο των. Συνάντηση αυτή. Νομίζω ότι τα λεγόμενα της καγκελαρίου, τα λόγια της και η επικρότηση της σημαντικής πρόοδου που έχει κάνει η χώρα, η δική μου αίσθηση ήταν ότι ήταν σε λίγο διαφορετικό τόνο από αυτά που είχαμε ακούσει στο παρελθόν. Για θυμηθείτε που ήμασταν. Πριν από δύο χρόνια. Πριν δύο χρόνια, ναι. Για θυμηθείτε που ήμασταν πριν από δύο χρόνια. Λοιπόν, και πού είμαστε σήμερα. Είναι σαφές ότι υπάρχει ένα διαφορετικό κλίμα αναγνώρισης ότι στη χώρα έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια. Ο ελληνικός λαός έχει υποβληθεί σε πολύ μεγάλες ηθίες. Υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν και πράγματα τα οποία δεν μπορούν να γίνουν. Και αυτά νομίζω ότι αποσαφηνίστηκαν με τρόπο πολύ ξεκάθαρο. Υπάρχει μια αίσθηση ότι θα αναγκαστεί ο κύριος Σαμαράς, η κυβέρνηση, να πάρει κάποιες μονομερείς αποφάσεις για μερικά θέματα όπως οι φοροελαφρύνσεις ή οι δόσεις κλπ. Έχετε την αίσθηση ότι θα είναι σύμφωνη η κυρία Μέρκελ κυρίως, γιατί για αυτή συζητάμε. Ή θα το κάνουμε μόνοι μας, θα προχωρήσουμε μόνοι μας. Ναι, σε κάθε απόφαση η οποία παίρνετε, μπορεί να έχει ένα δημοσιονομικό κόστος ή μπορεί να έχει και ένα δημοσιονομικό όφελος. Η απόφαση η οποία πάρθηκε για το πετρέλαιο θέρμανσης ήταν μια απόφαση για την οποία η ελληνική κυβέρνηση εκτιμά ότι το κόστος της θα είναι πολύ μικρότερο από αυτό το οποίο εκτιμά η Τρόικα. Και το στοιχειοθετούμε αυτό λέγοντας ότι η αύξηση της φορολογίας έφερε λιγότερα έσοδα. Άρα μειώνοντας τη φορολογία, ενδεχομένως να μπορέσεις να αυξήσεις τη ζήτηση. Αλλά εδώ παίξαν με την κοινή λογική και χάσανε. Άρα εκεί που θέσεις οι πολιτικές δεν συμβαδίζουν με την κοινή λογική, χρέος μας είναι να τις αλλάξουμε. Αλλά επειδή αυτή η διαπραγμάτευση είναι μια συνολική διαπραγμάτευση, όπου ανοίγει κανείς πολλά θέματα και σε κάποια θέματα μπορεί να έχει διάθεση να κάνει λίγο πίσω, σε άλλα μπορεί να μην έχει διάθεση να κάνει πίσω, έτσι γίνεται πάντα αυτή η διαπραγμάτευση, έτσι θα γίνει και αυτή. Αυτό που είναι σημαντικό όμως είναι αυτή η διαπραγμάτευση να ολοκληρωθεί σχετικά σύντομα. Ολοκληρώνοντας αυτή την διαπραγμάτευση, η χώρα έχει στη συνέχεια τη δυνατότητα να αξιολογήσει εάν χρειάζεται να πάρει τα υπόλοιπα χρήματα τα οποία το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει βάλει στο τραπέζι ή όχι. Αυτή είναι το ουσιαστικό επόμενο. 12,5 δις. Αυτό είναι το ουσιαστικό. Ακόμα δεν το ξέρουμε, δηλαδή, επόμενο, αν χρειαζόμαστε ή όχι. Επόμενο βήμα. Εγώ εκτιμώ ότι αν η διαπραγμάτευση κλείσει καλά, εφόσον η χώρα εξακολουθεί και δείχνει πραγματική μεταρρυθμιστική διάθεση, ότι το κενό αυτό το χρηματοδοτικό μπορεί να καλυφθεί και από αλλού. Για να ξαναγίνει η χώρα μια κανονική χώρα, θα πρέπει να δανείζεται από τις αγορές όπως όλες οι κανονικές χώρες. Βρισκόμαστε λοιπόν αυτή τη στιγμή σε αυτό το μετέχμιο, όπου πρέπει να πείσουμε και τις αγορές ότι υπάρχει διάθεση να συνεχίσουμε στον δρόμο τον οποίο χαράξαμε. Ωραία. Πείτε μου τώρα κάτι. Στα πλαίσια αυτής της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας, ας πούμε, που βελτιώνει την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, την ανταγωνιστικότητά μας κτλ., είναι η δική σας πρόταση, άποψη, δεν ξέρω τι είναι, διάθεση, πρόθεση, αυτός που μπαίνει στο δημόσιο τα δύο πρώτα χρόνια να πληρώνεται όπως πληρώνεται, ας πούμε, στο ιδιωτικό τομέα με 500 ευρώ. Να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα, επειδή είδα και εγώ διάφορες διαρροές οι οποίες δεν ανταποκρίνονται ακριβώς στην πραγματικότητα. Έχουμε μία υποχρέωση, όχι μόνο από τις μνημονιακές μας δεσμεύσεις, αλλά επειδή είναι σωστό να το κάνουμε, να ξαναδούμε πτυχές του μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων. Μάλιστα. Υπάρχει λοιπόν πράγματι ένα ζήτημα
κατά το πόσο πρέπει να υπάρχει σημαντική απόκληση στον εισαγωγικό μισθό ενός νεοπροσλαμβανόμενου στο δημόσιο από τον κατώτατο μισθό ενός νεοπροσλαμβανόμενου στον ειδικό τομέα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο το εξετάζουμε. Δεν έχουμε καταλήξει κάπου. Αυτό το οποίο με ενδιαφέρει περισσότερο όμως είναι να κάνω, κύριε Καμπουράκη και κύριε Οικονομέα, πραγματική χρήση της δοκιμαστικής περίοδου η οποία προβλέπεται και σήμερα από τον υπαλληλικό κώδικα. Μπαίνει δηλαδή κάποιος στο δημόσιο και μονιμοποιείται ουσιαστικά μόνο μετά την πάροδο 2 ετών. Σήμερα αυτή η διαδικασία πρακτικά δεν εφαρμόζεται. Μπήκε στο δημόσιο, περνάει διετία, μονιμοποιείσαι de facto. Μάλιστα. Αυτόματα. Εγώ λέω λοιπόν ότι πρέπει αυτό τη διετία να την αντιμετωπίσουμε διαφορετικά. Αυτό και, θετικά με ένα σωστό πρόγραμμα εκπαίδευσης για κάθε νέο προσλαμβανόμενο δημόσιο υπάλληλο, ώστε να εμφυσίσουμε πάλι αυτή την έννοια του δημόσιου λειτουργού με μια διαφορετική αξιολόγηση. Διαφορετική λογική αξιολόγηση. Εντάξει, το κατάλαβα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Γιατί, ωραία, χαίρομαι που το αναγνωρίζετε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Μέρος... Να μπαίνει 2 χρόνια, να βλέπουμε αν κάνει, να εκπαιδεύεται, να μετράτε, να αξιολογείτε και αν κάνει να μείνει. Αν δεν κάνει να φύγει. Συμφωνούμε. Συμφωνούμε σε αυτό. Γιατί αυτά τα 2 χρόνια να μπαίνει με 580. Καταρχάς δεν είναι, αυτός, να το ξεκαθαρίσουμε. Ότι αυτός είναι ο κατώτατος μισθός ενός υπαλλήλου. Για υπαλλήλου με απολυτήριο δημοτικού. Για απολυτήριο δημοτικού. Ο κατώτατος μισθός σήμερα, ο εισαγωγικός μισθός για έναν υπάλληλο με πτυχίο, που μόνο τέτοιους προσλαμβάνουν, δεν είναι 586, είναι 1090. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Γιατί γίνεται πολλή κουβέντα και σου λέει ο άλλος, μα ένας πτυχιούχος με 586. Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν προσλαμβάνουμε. Εσείς θα το κάνετε 787. Όχι, δεν θα το κάνουμε 787. Δεν είναι αυτή η αναπροσαρμογή. Η αναπροσαρμογή είναι πολύ διαφορετική και πάλι είναι αντικείμενο προς συζήτηση αν πρέπει να ευθυγραμμιστούμε πλήρως με τον κατώτατο μισθό στον ιδιωτικό τομέα ή όχι. Αλλά δεν είναι αυτή η αναπροσαρμογή, δεν είναι αυτή τη τάξη. Εγώ έχω τα νούμερα εδώ. Μα είναι λάθος τα νούμερα σας. Γιατί όποιος τα έγραψε δεν έκανε καλά τους υπολογισμούς. Αυτό λέω. Δεν είναι δικά μας νούμερα αυτά. Είναι, για υπαλλήλους κατόχους πτυχίου τελή, ο εισαγωγικός μισθός θα διαμορφωθεί στα 700. Είναι λάθος. Είναι λάθος. Πόσο έχετε μα δεν ξέρουμε ακόμα πόσο θα διαμορφωθεί, γιατί δεν έχουμε πάρει τις τελικές μας αποφάσεις. Εγώ σας περιγράφω ένα περίγραμμα. Και επίσης πρέπει να πω και κάτι ακόμα. Ότι δεν είναι μόνο αυτή η πτυχή της άσκησης. Όταν βλέπουμε το μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων, τι παρατηρούμε σε σχέση με άλλες διοικήσεις στο εξωτερικό? Ότι είναι εξαιρετικά συμπιεσμένο. Ότι η απόσταση μεταξύ του εισαγωγικού μισθού και του καταλητικού είναι πάρα πολύ μικρή. Άρα δίνουμε πολύ λίγα κίνητρα στον υπάλληλο να προχωρήσει στην ιεραρχία και να λάβει θέση ευθύνης. Μια τέτοια παρέμβαση θα έπρεπε να συνοδεύεται και από μια αύξηση των επιδομάτων θέσης για τους τμηματάρχες, τους διευθυντές και τους γενικούς διευθυντές. Πόσο μάλλον όταν τώρα εφαρμόζουμε τα καινούργια οργανογράμματα, όπου όλοι οι τμηματάρχες, διευθυντές και γενικοί διευθυντές θα επιλέγονται με άλλες διαδικασίες και θα έχουν μεγαλύτερες μεγαλύτερη ευθύνη. Μάλιστα. Άρα λες ότι μπαίνει κάποιος με 1100 και καταλήγει μετά 35 χρόνια και παίρνει 1600. Όχι, δεν μπαίνει. Μπορεί να παίρνει 2000. Είναι μικρό το έβρος. Είναι πολύ μικρό. Άρα εμείς όταν λέμε ότι πάμε να κάνουμε διαρθρωτικές παρεμβάσεις, τέτοιου είδους παρεμβάσεις θέλουμε να κάνουμε. Υπάρχει ζήτημα σήμερα με το γεγονός ότι οι προαγωγές είναι παγωμένες. Μισό λεπτό, θα φτάσουμε στις προαγωγές. Επ' αυτού τώρα. Να μην βλέπουμε, δηλαδή, έχει γίνει με το Πασόκ και έγινε. Εσείς λέτε ότι δεν αντέδρασαν, εκείνοι λένε ότι αντέδρασαν. Και... Εγώ δεν είπα τίποτα. Πώς δεν είπατε? Μα δεν είπα τίποτα εγώ. Τότε τι σας κάλεσε η Χαριλαοτρικού να μην τους τρελαίνετε? Εγώ δεν είπα τίποτα. Εγώ καταρχάς. Δεν τα πάτε καλά με τους Πασοκτζίδες. Δεν τα πάτε καλά. Όλο κάτι γίνεται εκεί μέσα. Καταρχάς. Όταν συναντιέμαι με εκπροσώπους του ΠΑΣΟΚ, κάνουμε μία ανοιχτή συνάντηση, διότι συγκυβερνούμε αυτή τη στιγμή με το ΠΑΣΟΚ, άρα πρέπει να υπάρχει μία συμφωνία. Εγώ δεν βγάζω δελτία τύπου για αυτές τις συναντήσεις, διότι είναι πράγματα τα οποία ακόμα συζητιώνται. Ναι. Όπως και το ζήτημα αυτό το οποίο σας ανέφερα, είναι ζήτημα προς συζήτηση. Και για το οποίο θα αποφασίσει συλλογικά. Συζητήσατε και δεν αντέδρασαν η κυβέρνηση. Εκφράστηκαν και διαφορετικές απόψεις. Αυτό θα πω μόνο. Δεν έχουμε καταλήξει ακόμα κάπου. Άρα καλό είναι μέχρι να καταλήγουμε κάπου να κρατάμε αυτές τις συζητήσεις και αυτούς τους προβληματισμούς ενίκο. Ναι. Νομίζω ότι είμαι απόλυτο σαφής. Εγώ έχω τις απόψεις μου, αλλά δεν αποφασίζω μόνος μου. Εντάξει, καταθέτω μια συγκεκριμένη και τεκμηρωμένη ολοκληρωμένη. Για να πούμε, λοιπόν, εντάξει, ολοκληρωμένη. Είναι, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν είναι ακριβές ότι δεν αντέδρασαν, αφού λέτε ότι ακούστηκαν και άλλες απόψεις. Ακούστηκαν και άλλες απόψεις.
Αλλά εγώ συζητώ πάντα και συνομιλώ πάντα και με τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, πάντα σε καλό κλίμα και πάντα με ανοιχτά χαρτιά. Και να σας θυμίσω επίσης ότι εγώ έχω στο Υπουργείο μου υφυπουργό από το ΠΑΣΟΚ, την κυρία Σουφροπούλου, με την οποία συνεργάζομαι εξαιρετικά. Γιατί αποτελεί χρέος μας από τη στιγμή που δεν κυβερνούμε μόνοι μας, ωραία, να πετύχουμε λοιπόν, ένα σωστό κώδικα συνεργασίας. Να πάμε σε μια άλλη συζήτηση, η οποία γίνεται δημοσία. Με την κυρία Δούρου. Αυτή γίνεται δημόσια. Ναι. Δημόσια γίνεται και δεν έχουμε θέμα. Και για τα πλαστά πτυχία και για την αξιολόγηση. Είναι δύο τα μέτωπα. Λοιπόν, είναι για τα πλαστά πτυχία καταρχήν ξεκαθάρισε ότι δεν είναι. Τα μέτωπα είναι τρία. Δεν είναι δύο. Να τα ξεκαθαρίσουμε λοιπόν. Υπάρχει ο έλεγχος, ο διαρκής του υπηρεσιακού φακέλου των υπαλλήλων με σκοπό την εξέβρεση πλαστών δικαιολογητικών. Γι' αυτό μάλιστα θα κάνουμε και κάποιες ενισχυτικές νομοθετικές ρυθμίσεις, θα σας μιλήσω σε λίγο. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Τα πλαστά. Υπάρχει ένα δεύτερο κομμάτι που αφορά τον τρόπο με τον οποίο μετετράπησαν συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε αορίστο. Είναι κάτι διαφορετικό. Και εκεί δεν ελέγχουμε, δεν αλλάζουμε τη διαδικασία. Πάλι ελέγχουμε τον τρόπο και τα στοιχεία τα οποία προσκομίστηκαν στα πλαίσια όμως αυτής συγκεκριμένης διαδικασίας. Δεύτερο θέμα. Υπάρχει ένα τρίτο θέμα το οποίο αφορά στην αξιολόγηση και στην περιβόητη ποσόστοση την οποία έχουμε συζητήσει και εμείς. Υπάρχουν λοιπόν τρία θέματα. Για τα πλαστά κανείς δεν αντιδρά. Η αντίδραση όμως είναι για τις μετατροπές των συμβάσεων. Εκεί πέρα έχουμε δημάρχους οι οποίοι απαγορεύουν σε ελεγκτές του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης να μπουν στους Δήμους για να ελέγξουν φυσικούς φακέλους για να δούμε αν τα στοιχεία τα οποία προσκομίστηκαν, τα πιστοποιητικά που προσκομίστηκαν για τις μετατροπές είναι ακριβή ή όχι. Τι πιστοποιητικά θέλει για τη μετατροπή? Εάν δήλωσες εσύ, παραδείγματος χάρη, ότι απασχολήθηκες σε μια υπηρεσία Α και δεν είχες απασχοληθεί εκεί πέρα και με μια βεβαίωση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου εστάλεις τον ΑΣΕΠ ένα χαρτί που λέει ότι εσύ πληρούσες τις προϋποθέσεις και το ΑΣΕΠ ήρθε. Μα με συγχωρείτε, πώς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο έβγαλε χαρτί αφού εσύ δεν δούλεψες? Για πώς, για να δούμε πώς. Αυτό θέλω είναι πλαστό πράγμα πάλι. Λοιπόν, ακριβώς αυτό θέλω να δω, αλλά αυτό είναι ένα στοχευμένος έλεγχος. Και εγώ αυτή τη στιγμή. Γιατί έχετε στοιχεία εσείς ότι έχουν γίνει εξαιρετήσεις από τα υπηρεσιακά συμβούλια? Βεβαίως έχουμε στοιχεία. Δεν το κάνουμε έτσι. Δηλαδή, δύο λεπτά. Ποιος μετέτρεπε σε αορίστου χρόνου τις συμβάσεις ορισμένου? Παράτυπα, παράνομα. Πώς γινόταν αυτό? Οι δηλώσεις οι οποίες έγιναν, είτε από τους υπαλλήλους και με την επικύρωση των υπηρεσιακών συμβουλίων, δεν ήταν ακριβείς. Έχουμε στοιχεία, όχι για όλους προφανώς, αλλά έχουμε επαρκή στοιχεία για να ξεκινήσουμε αυτόν τον έλεγχο. Και ξέρετε κάτι, όταν πάνε οι ελεγκτές και κάποιος τους πετάει έξω, η εντύπωση. Η κυρία Δούρ πέταξε ελεγκτές έξω? Όχι, η κυρία Δούρ δεν πέταξε ελεγκτές έξω. Θα τα ξεκαθαρίσουμε όλα. Πέντε δήμαρχοι όμως. Εμείς ελέγχουμε 10 Δήμους αυτή τη στιγμή. Γιατί 10 Δήμους? Γιατί είχαν το μεγαλύτερο αριθμό μετατροπών συμβάσεων. Μάλιστα. Λοιπόν, πήγαμε σε 10 Δήμους. Αυτό έγινε και συγκεκριμένες πληροφορίες ότι έχουν γίνει. Πήγαμε σε 10 Δήμους. Ποιοι είναι αυτοί? Λοιπόν, είναι ενδεικτικά ο Δήμος Αθηναίων, ο Δήμος Χαλανδρίου, ο Δήμος Πατρέων. Είναι 10 Δήμοι οι οποίοι είχαν. Πολλές συμβάσεις αορίστου χρόνου ξαφνικά. Τον μεγαλύτερο αριθμό. Λοιπόν, σε 5 Δήμους δεν επιτράπει η είσοδος των ελεγκτών. Τι, τους είπαν στην πόρτα, στόμα. Φύγετε. Ναι. Λοιπόν, εγώ αυτή τη στιγμή. Ένας Δήμος, ας το πούμε, ενδεικτικός είναι το Χαλάνδρα, για το οποίο έγινε και μεγάλος δώρος. Λοιπόν, εγώ αυτή τη στιγμή έχω εκθέσεις από το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών. Μου ήρθε μία έκθεση η οποία λέει. Μου δώσατε μία εντολή να πάω να κάνω έναν έλεγχο δεν με άφησαν να μπω μέσα. Εγώ σήμερα αυτές τις εκθέσεις θα τις διαβιβάσω στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Αυτό μπορώ να κάνω. Δεν μπορώ να κάνω κάτι παραπάνω. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα θα πρέπει και όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Αυτή η πρακτική έτυχε πολιτικής στήριξης από το ΣΥΡΙΖΑ και από την κυρία Δούρου. Εγώ δεν ελέγχω την περιφέρεια αυτή τη στιγμή. Το τονίζω. Δεν ελέγχω την περιφέρεια, αλλά έτυχε πολιτική στήριξη. Είναι σαφές λοιπόν ότι διαμορφώθηκε ένα πολιτικό μέτωπο δημάρχων οι οποίοι πρόσκυνται στο ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι λένε όχι στον έλεγχο. Δεν θέλουμε να μας ελέγξεις. Γιατί? Γιατί δεν έχει υποτίθεται πολιτική στήριξη? Δηλαδή, τι έγινε? Δεν είδατε δηλώσεις? Δηλώσεις Συμβούλιο έκανε. Δηλώσεις στελεχών. Και υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα ακόμα. Το οποίο μας φέρνει στο ζήτημα και της αξιολόγησης. Η νομιμότητα δεν είναι αλακάρτ. Κυρία Δούρου μας είπε ότι θα μας ταράξει στη νομιμότητα. Εγώ έρχομαι και απαντώ ότι νομιμότητα σημαίνει να εφαρμόζεις ψηφισμένο νόμο της Ελληνικής Βουλής
και δικαστικές αποφάσεις. Μην ξεχνάτε ότι έχουν γίνει και ούκολίγες προσφυγές στα δικαστήρια. Όλα τα δικαστήρια μας έχουν δικαιώσει μέχρι σήμερα. Άρα τι είδους νομιμότητα είναι αυτή? Μισό λεπτό, κύριε Καμπουράκη. Τι είδους νομιμότητα είναι αυτή, όπου έρχεται ένας δήμαρχος ή μια περιφερειάρχης και λέει: εγώ το ψηφισμένο νόμο της Ελληνικής Βουλής αρνούμαι να τον εφαρμόσω. Είναι, ξέρετε, όταν μπορείς, είναι σαφές ότι μπορεί κάποιος να εκλεγεί σε θέση ευθύνης και να παραμένει ανεύθυνος. Ναι, να είσαι ανεύθυνος στην αντιπολίτευση είναι ένα πράγμα. Αλλά όταν εκλέγεσαι σε θέση ευθύνης, πρέπει να αναλαμβάνεις και τις ευθύνες του αξιώματος που απορρέουν από αυτή την εκλογή. Εγώ από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί διάβασα και τις δηλώσεις της κυρίας Δούρου και όλα όσα γίνανε χθες. Καταρχήν, ο Κουμουτσάκος χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο είπε ότι καλύπτει τα λαμόγια, της είπε. Συγγνώμη, βγάζουμε συλλήφθη λαμόγια τους ανθρώπους? Δηλαδή, θα πας τώρα εσύ μετά από 20 χρόνια που είναι αορίστου χρόνου μόνιμος ο άνθρωπος και να του πεις ότι πριν 20 χρόνια ένα υπηρεσιακό το οποίο είχε υπογράψει ότι είχε δουλέψει έτσι, φρονώ ότι μπορεί και να μην είναι έτσι. Μισό λεπτό. Αυτό δεν θα του κάνετε? Και άρα λάθος με την τράπεζα σύμβαση, λάθος για να τα ορίσει του λάθος. Εγώ ρωτώ, τι πρέπει να πούμε εμείς αυτή τη στιγμή σε όλους αυτούς οι οποίοι έμειναν απ' έξω από τη διαδικασία? Το προεδρικό διάταγμα, θυμίζω, είχε το 164, ναι, είχε περί τους 73.000 υποψηφίους προς μονιμοποίηση, μάλιστα, από τους οποίους μονιμοποιήθηκαν τελικά περί τους 33.000. Εκτιμούμε ότι κάποιοι από τους 33.000 δεν έπρεπε να μονιμοποιηθούν. Και εκτιμούμε ότι είναι αρκετοί για να μπούμε σε αυτόν τον κόπο. Με τι στοιχεία τα λέτε αυτά, εγώ θέλω να μάθω. Έχετε συγκεκριμένες καταγγελίες? Έχω δειγματοληπτικούς ελέγχους από το Σώμα Επιθεωρητών Ελεκτών. Που λένε τι αυτοί οι έλεγχοι? Που περιγράφουν ακριβώς αυτό το οποίο σας είπα. Ότι στους 100, ας πούμε, που περιγράφουν ακριβώς. Πόσοι είναι που μπορεί να είναι? Επειδή οι υποθέσεις αυτές κάποιες διερευνούνται και από τη δικαιοσύνη, δεν μπορώ να πω περισσότερα. Λοιπόν, έχω αρκετά δειγματοληπτικά στοιχεία να πω σε αυτόν τον κόπο. Τι θα πω εγώ, κύριε Καμπουράκη, κύριε Κανομέα, σε αυτόν ο οποίος σωστά του είπε κάποιος: εσύ δεν καλύπτεις πάγιες κυριακές ανάγκες, δεν πληρείς προϋποθέσεις και δεν μονιμοποιήθηκες. Να τον αφήσω τον άλλον, ο οποίος κατά παράβαση των διατάξεων, γιατί τονίζω, δεν αλλάζω τα κριτήρια μονιμοποίησης, να τον αφήσω και να, σφυρίζω, και να σφυρίζω αδιάφορα? Αυτό θέλουμε, αυτό θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Να το καταλάβω. Τώρα και θα μου πείτε, ψάχνετε τώρα να απολύσετε μερικούς για να καλύψουν το στόχο? Όχι, τώρα, δεν με ενδιαφέρει ο στόχος. Τώρα 20 χρόνια πριν ο άλλος, με ενδιαφέρει επιτέλους η αποκατάσταση της νομιμότητας σε αυτόν τον τόπο. Και θα μου πείτε, μας κατηγορεί ο ΣΥΡΙΖΑ, μα καλά, εσείς όχι εγώ προσωπικά, εσείς τα κόμματά σας. Εσείς τους βάλατε και τώρα. Εγώ λέω ναι. Βεβαίως και υπήρχε και πολιτική συμπαιχνία σε όλα αυτά. Γιατί δεν κυνηγάτε κανέναν από αυτούς που τους έβαλε τότε και κυνηγάτε το Φουκαρά, ο οποίος έχει μια δουλειά και 15 χρόνια? Πάρτε κανέναν υπουργό και βάλετε τον μέσα. Για τους υπουργούς έχουμε μιλήσει πολλές φορές. Ναι, και τι έχουμε πει? Λοιπόν, δεν έχω δει κανένα να τιμωρείται γι' αυτό. Και ξέρετε, ξέρετε τις απόψεις μου επ' αυτού. Αλλά θα πρέπει. Επ' αυτού, κύριε Μητσοτάκη. Μια φράση θα πω μόνο. Γιατί είναι ευρύτερο το θέμα. Δεν αφορά μόνο τις μετατροπές συμβάσεων. Όχι, αφορά. Υπάρχουν περιπτώσεις, πολλές, μου λένε, όταν έλεγε η οκτάμηνη σύμβαση του εργαζομένου, στο παρελθόν λέμε τώρα, αυτό συνέχιζε, καθότανε και συνέχιζε και δούλευε τσάμπα, χωρίς να πληρώνεται δηλαδή, ώσπου να έχει την καινούργια σύμβαση η οκτάμηνη. Αυτό ήταν μια πρακτική που γινόταν σε χιλιάδες ανθρώπους. Ο δήμαρχος στη συνέχεια του έδινε μια βεβαίωση ότι έχει δουλέψει. Εκεί γιατί δούλευε τσάμπα περιμένοντας την καινούργια σύμβαση. Αυτό μου το λέει ο κ. Μητρόπουλος, να είμαι συγκεκριμένος, όπου ξέρει από αυτά με τα. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Αυτό στιγμή, έχει πολύ λίγο ενδιαφέρον κάποια στιγμή στη Βουλή, γιατί θα έρθει και το θέμα στη Βουλή, να ακούσουμε και την επιστημονική άποψη του κ. Μητρόπουλου. Όχι μόνο την πολιτική. Κατά το πόσο. Αυτό δεν είναι πολιτική άποψη. Μισό λεπτό. Είναι η πράξη. Μισό λεπτό. Κατά το πόσο επληρούνται πραγματικά τα κριτήρια. Και τι ενδεχομένως έλεγε και τότε. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Απλώς εγώ θα πω για την πράξη. Θα πω απλά για να δείτε πώς. Καθόταν οι άλλοι δουλεύανε ενώ είχε λήξει η καινούρια. Εγώ να πω. Αυτό δεν σημαίνει ότι πληρείς τις προϋποθέσεις. Ναι, αλλά όταν εν συνεχεία παίζει με βεβαίωση ότι δούλεψε στην τάδε υπηρεσία για δύο μήνες ή για τρεις. Αυτή τώρα σου είναι η συμπεριφορά του δημάρχου, των κομματικών, του αυτού που δούλευε πριν από 20 χρόνια και Και να πω και κάτι ακόμα για να δούμε πώς χαράσσονται και σήμερα οι γραμμές και εν ώψη τη κουβέντα που κάναμε και τις άλλες για το τι μπορεί να γίνει σε πολιτικές εξελίξεις. Το ψήφισμα της κυρίας Δούρου υπερψηφίστηκε από το ΣΥΡΙΖΑ, την Ανταρσία, το ΚΚΕ, την ΑΝΕΛ και τη Χρυσή Αυγή.
στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ναι. Απλά για να έχουμε μια αίσθηση των μετόπων. Εντάξει, τώρα τη Χρυσή Αυγή τι τη βάζετε τώρα. Τι να κάνουμε, αφού ψήφισε. Και δικά σας νομοσχέδια μπορεί να έχει ψηφίσει. Εγώ κάνω μία. Δεν στέκομαι τόσο στη Χρυσή Αυγή. Στέκομαι όμως πολύ περισσότερο στην Ανταρσία, στο Κουκουέ, στους Ανέλ. Γιατί κάποια στιγμή και εν ώψη της συζήτησης ευρύτερης η οποία θα γίνει και η συζήτηση περί συμμαχιών έχει και αυτή την αξία της. Με ποιον συντάσσεσαι, με ποιον πηγαίνεις και ποιον αφήνεις πίσω. Γι' αυτό έχει την αξία. Αυτό ισχύει για όλους όμως. Λοιπόν. Δεν ισχύει μόνο για την κυρία Δούρου, ισχύει για όλους. Με ποιους πας και ποιους αφήνεις. Σε αυτή τη ζωή. Ναι. Λοιπόν. Καλημέρα κύριε Μητσοτάκη, ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.